στο τέλος του δεύτερου γύρου και πρέπει δυστυχώς να διώξουμε κάποιους παίχτες. Έχουμε μια πολύ μεγάλη ισοβαθμία όμως. Θα ήθελα να καλέσω έξω το παίκτη νούμερο 1, παίκτη νούμερο 4, την παίκτη νούμερο 6, την παίκτη νούμερο 7, 9, 10 και 11. Όλοι ρε παιδιά, ανεπίτε. Πόσοι είσαστε, 7. Κίμωνα. Θέλω να βάλεις τρεις καρέκλες όπου θέλεις. Πιάσε τρεις από τις καρέκλες εκεί πίσω και βάλτε όπου θέλεις σε αυτόν τον χώρο. Τις βάζεις όπως θες. Και μία ανάποδο βάλε. Πες και σκάσιμο. Ναι, τέλεια. Μας κάνει αυτό. Θυμάστε τις μουσικές καρέκλες. Όπως καταλαβαίνετε, τρεις θα κάτσουν, οι άλλοι τέσσερις θα μας πούνε καληνύχτα. Καταλαβαίνετε που το πάει η Σοφία. Είναι ελεύθερη. Ο Ηλίας στον ήχο για τα φώτα. Ένα χειρόγραφο παίρνει τον Ηλία. Ο Ηλίας θα βάλει κάποια αλήθεια μουσικούλα να παίζει. Και θα παίζει και θα παίζει και θα παίζει και θα παίζει. Και σε μια οποιαδήποτε στιγμή θα σταματήσει τη μουσική. Τη στιγμή που θα σταματήσει η μουσική, θα πρέπει να κάτσετε σε καρέκλες. Και σε αυτή. Και σε αυτή, κάτσετε. Ποιο είναι η δυσκολία. Βασικά, είναι όρθια. Εγώ θέλω να κάτσετε στην καρέκλα. Πρέπει να προλάβετε να κάτσετε σε καρέκλα. Το πώς και τι, δεν με ενδιαφέρει, είναι δικό σας θέμα. Ωραία. Λοιπόν, οι τέσσερις που δεν θα κάτσουν, κανονικά εννοώ, θα μας πούνε καλή νύχτα. Ωραία, συγγνώμη, πάμε γύρω-γύρω, εμείς σειρά. Αλλιάζουμε εδώ! Από τη μία έχουν δίκιο που ρωτάνε, από την άλλη κάνουν ότι ξέρει τι μουσικέ καρέκλε έλεο πια. Ναι, θα πρέπει να βάλουμε στο χώρο και θα περιφέρεστε. Πάμε να το δούμε μόλι ανάψω τα φώτα. Go, go, go!